Πάμε τώρα ξανά στην Αθηνά Παπακώστα να την, δούμε, να την ξανακαλημερίσουμε και να δούμε τι έγινε σύνοδο των G7. Γεια σου, Αθηνά. Λοιπόν, η οποία είναι σε εξέλιξη. Ναι. Γεια σας και πάλι. Έχουμε τους ηγέτες των 7 πλουσιότερων χωρών, οι οποίοι προσπάθησαν να δείξουν πόσο ενωμένοι είναι. Βέβαια. Ενδεικτικό ήταν ότι και Biden και Johnson έσπευσαν να ανακοινώσουν πριν καν επικυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση για το εμπάργκο στις εισαγωγές του ρωσικού χρυσού. Η συγκεκριμένη απαγόρευση αφορά τον χρυσό που έχει εξορυχθεί πρόσφατα στη Ρωσία και όχι τον χρυσό που έχει ήδη πωληθεί. Λίγο το πάρτι ενότητας πήγε να το χαλάσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και τόνισε ότι ο ίδιος θα ήθελε να είναι προσεκτικός και σε ό,τι αφορά στο ρωσικό χρυσό. Αλλά την πατήσαμε με το αέριο, την πατήσαμε με τα σιτηρά, την πατήσαμε με το πετρέλαιο. Τώρα είπαμε καθίστε. Θέμα στο χρυσό τώρα. Θέλει να είναι επιφυλακτικός επίσης, όχι μόνο για το χρυσό, αλλά και για την επιβολή πλαφών στην τιμή πετρελαίου. Μια πρόταση που έφερε στο τραπέζι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας πω ότι σήμερα θα μιλήσει ο κύριος Ζελένσκι, μέσω τηλεδιάσκεψης θα ζητήσει εκ νέου κυρώσεις και όπλα. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι αυτό το στιγμιότυπο το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου από την συγκεκριμένη σύνοδο ήταν το αστείο του Μπόρις Τζόνσον για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, όταν είπε ότι θα πρέπει να φοράμε ή θα πρέπει να βγάλουμε τα σακάκια μας ώστε να δείχνουμε κι εμείς το ίδιο σκληρή όσο ο Ρώσος πρόεδρος. Σε εκείνη τη φωτογραφία στην οποία έκανε η πασία, τη βλέπουμε χωρίς μπλούζα. Αυτή ήταν λοιπόν η αφορμή. Στο χορό μπήκε και ο Τριντό. Είτε με σακάκι είτε χωρίς σακάκι. Το Πούτιν δεν δείχνει. Ακριβώς. Αυτό είναι μια αλήθεια. Στο χορό μπήκε και ο Τριντό, ο οποίος θα μπορούσε να το στηρίξει, αλλά και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που εντάξει. Και από εκεί και έπειτα έχουμε ετοιμάσει και το σχετικό απόσπασμα που μπορούμε να το δούμε. Ευχαριστούμε. Jackie Talk.